πάτε? Θέλω να με πετάξετε μέχρι την Κηφισιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζεσταίνεστε να βάλετε air condition? Δεν μπορείτε να βάλετε air condition, κύριε Σεταϊνίδη. Το γνωρίζετε αυτό, το γνωρίζετε. Δεν το ήξερα πριν έρθω. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Έπρεπε. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Θα τα πούμε όλα σήμερα, το ξέρεις, έτσι. Το φοβόμουν αυτό. Τι εννοείς, τι φοβάσαι, τι φοβάσαι ότι θα σε ρωτήσω αρχικά? Τα πάντα. Δεν μπορείς να τρέξεις αρχικά, να σου πω ότι μπορείς να πηγαίνεις μέχρι 30. Ωραία, ναι. Εδώ, ένα πράγμα. Χαρά, έτσι, αργά και ωραία. Δεν μοιάζομαστε. Όχι. τι φοβάσαι ότι θα σε ρωτήσω πάνω? Δεν ξέρω, είναι πάντα το εύρος των ερωτήσεων σου φοβάμαι θα είναι πολύ μεγάλο. Όχι. Δεν ξέρω πού θα απλωθεί σε ποιο τομεί και ουδέποτε μπορεί κανεί να προετοιμαστεί πραγματικά γιατί το επιφυλάσσει, άρα. Πάμε στα τυφλά. Πάμε. Τι ομάδα είσαι πάνω? Είμαι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γνωστό. Γνωστό, αρκετό, το ξέρουμε. Θεία 17, σειρά 24. Κάθισμα 17. Πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο, πώς το είδες φέτος? Πώς είδες τα πράγματα έτσι πώς εξελίχθηκαν? Ξεκινήσει με ερωτήσει παγίδα εξ αρχής. Εγώ μια ερώτηση έκανα. Να πούμε για μια άλλη χρονιά, γιατί να ξεκινήσουμε όχι, από φέτος. Για αυτή τη χρονιά, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Προφανώς. Φέτος ήταν μια χρονιά μεταβατική. Γενικότερα. Για το ποδόσφαιρο, για τον Ολυμπιακό. Γενικά. Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Ξέρεις τι γίνεται, όταν υπάρχει ένα κεφάλαιο μεγάλο, μάλλον ένα μεγάλο βιβλίο, όταν υπάρχει ένα μεγάλο βιβλίο, πρέπει που και που να αλλάζουν τα κεφάλαια. Ναι. Έτσι, υπάρχει ένα σκληρόδετο. Αυτό έτσι. Το χαρτί αυτό γυρίστηκε τώρα και ξεκινάμε ένα καινούριο κόκκινο κεφάλαιο. Κόκκινο κεφάλαιο. Ναι, κάτι θα σου πω τώρα. Ξεκινάμε, αλλά δεν γίνεται. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Πάνος πολύ πολύ παλιά ασχολιόταν με το αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι, όχι, έχουν περάσει μερικά χρόνια. Λίγα, δεν λέμε πόσο. Λοιπόν, ναι, η διαιτησία ήταν όπως την περίμενα, η αλήθεια είναι, γιατί ανάλογα το ποιον θα ρωτήσεις και αρκετοί προλαλήσατε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ναι. Σίγουρα τα πράγματα τα έβλεπαν διαφορετικά, γιατί εξέφραζαν άλλες πλευρές σε ό,τι είχε να κάνει με τις ομάδες που κάνουν πρωτοαθλητισμό. Άλλοι είναι δυσαρεστημένοι, άλλοι είναι ευχαριστημένοι, άλλοι αδικούνται, άλλοι ευνοούνται, αλλά εντάξει. Τις αποφάσεις. Να είμαι δίκαιος. Ναι. Έχουν υπάρξει και εποχές που εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο Ολυμπιακός είχε ευνοηθεί σε ένα μικρό βαθμό. Οπότε... Θέλω να πάρω θέση, γενικά δεν παίρνω ποτέ θέση, αλλά θέλω να σε χαλάσει. Ρωτήσω. Άντε, δεν βαριέσαι. Θέλω να σε ρωτήσω, κοίταξε τις αποφάσεις του Προέδρου σας, πώς τις είδες μου, φέτος. Περίμενε, πριν πάω εκεί. Ο κουμπάρος μου είναι εξής. Για τον κουμπάρο μου, μια χρονιά στις 24, αξίζει τον κόπο. Επειδή όμως και η φίλη σου εδώ δίπλα είναι εκτζού, πρόσεχε τι λες. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω, το μία στα 24 ξαναλέω, ας προσπαθώ να αλλάξω την κουβέντα λοιπόν. Πώς είδες τις αποφάσεις του Προέδρου σας φέτος? Στην αρχή της σεζόν ή στο τέλος? Πες μου και για τα δύο. Κοίταξε να δεις, κάθε άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο μπορεί να αντιληφθεί ότι το να αλλάζεις 5 προπονητές μέσα σε μια χρονιά σίγουρα δεν είναι ευνοϊκό. Τώρα από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε σκούπα νομίζω ότι δεν δείχνει υγεία, δείχνει αρρώστια που όμως αυτή η κίνηση υποδηλώνει ότι θέλεις να φέρεις υγεία στην ομάδα και ελπίζω με τις σωστές κινήσεις και κυρίως με το να κρατήσει τον προπονητή που επέλεξε πολύ καιρό επιτέλους, μην τον κρατήσουμε μέχρι να έρθει από το βρόχια, λοιπόν θα μπορούμε να μπούμε σε ένα καλό δρόμο. Δεν θέλω η ομάδα να πετάει από το Σεπτέμβριο, θέλω η ομάδα να είναι η ομάδα την οποία θα στήσει ο προπονητής, από εδώ και πέρα θα τον εμπιστευτούμε. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ μεγάλη ανοχή στα στραβά, αλλά δεν έχουμε και Champions League του χρόνου, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να του δοθεί πίστοση χρόνου για να δούμε τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να φτιάξει. Πόσο της 100 Ολυμπιακός είσαι? 110. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι πάνω και μετά θα περάσουμε στη Φόρμουλα 1. Θα πάμε απευθείας στη Φόρμουλα 1? Όχι, γιατί και στο παιχνίδι μέσα έχει για τη Φόρμουλα 1 πραγματάκια. Το condition ακόμα δεν μου αφήνει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα πεθάνουμε στη ζέστη, αλλά ο κόσμος θα ακούει ποιοτικό ήχο. Να θες να κάνουμε ένα διάλειμμα? Όχι, όχι. Α, λοιπόν. Θα σε ρωτάω και θα σου βάλω το πιο δύσκολο πράγμα της ζωής σου, να πρέπει να απαντάς σχεδόν μονολεκτικά. Δύσκολο. Γι' αυτό το είπα, επειδή σε γνωρίζω πολλά χρόνια, θα πρέπει να μου απαντάς σχεδόν μονολεκτικά. Εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Αγαπημένος, γνωστός, φίλος όλα αυτά τα χρόνια, δίπλα σου. Συνεργάτης ή φίλος? Συνεργάτης.
Παύλα φίλος. Θες να σου πω όνομα. Τι, έτσι ρώτησα. Πουναράκης. Πολύ ωραία. Αγαπημένη ομάδα πλην του Ολυμπιακού. Γιουβέντους. Αγαπημένο άθλημα. Πλην του ποδοσφαιρού. Μία λέξη. Γενικά. Ποδόσφαιρο. Εδώ πιστεύω ότι θα πεις Φόρμουλα 1, κατάλαβες δηλαδή. Δεν με τρελάνσες τώρα εμένα. Εντάξει, το βλέπω αλλιώς. Η Φόρμουλα 1 είναι δουλειά. Εντάξει, οκ, είναι άθλημα, ναι, αλλά... το γήπεδο. Ναι. Πλην του ποδοσφαίρου. Φόρμουλα 1. Πάντα βάζεις το ποδόσφαιρο μετά τη Φόρμουλα 1. Αυτό ήταν ένα αποκλειστικό που έβγαλα σήμερα. Σαν θεατής. Ναι. Δεν με τρελάνσες τώρα εσύ εμένα. Κοίταξε να δεις. Άκουσα να δεις. Ακόμη και κάτι πολύ σημαντικό. Έχω παραπάνω από μία λύση. Φυσικά. Τώρα γι' αυτό το συζητάμε. Τη δουλειά σου πρέπει να την αγαπάς. Πρέπει να μπορείς έτσι να την απολαμβάνεις. Να. Mm. Εκεί η Φόρμουλα 1 είναι ότι πρέπει. Είναι κάτι το οποίο απολαμβάνω, κάτι το οποίο είναι φοβερό. Τεχνολογία, δηλαδή, μάχες και τα λοιπά. Αν θα καθώ στο σπίτι και είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε ποδόσφαιρο τη Φόρμουλα 1, θα ρωτήσεις ποδόσφαιρο. Όχι. Εντάξει. Έλα, πες την αλήθεια. Το βλέπω διαφορετικά. Αν είχε Champions League Ολυμπιακού. Ναι. Θα σου απαντήσω ως εξής. Τα δύο τελευταία ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ συνέπεσαν με Grand Prix της Formula 1. Έπρεπε να τελειώσει το ποδόσφαιρο, να γυρίσω το γήπεδο, έχασα λίγο το Formula 1. Οκ, εντάξει. Okay. Αλλά απάτησες, άκουσε λίγο, υπάρχει ένα μια σημαντική παράμετρο. Ότι το ποδόσφαιρο έχει μέσα και το στοιχείο το οπαδικό, το ότι είναι η ομάδα μου, έχω μια ομάδα να υποστηρίζω, άρα είναι λίγο πιο συναισθηματικό. Η Φόρμουλα 1 μου αρέσει το σπορ πάρα πολύ, το απολαμβάνω, είναι το αγαπημένο μου σπορ σαν σπορ, αλλά από τη στιγμή που δεν έχω, καταλαβαίνεις, ένα πάθος συγκεκριμένο για χρώμα, πρόσωπο ή κάτι άλλο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ολυμπιακό. Συνεχίζω λοιπόν τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντάς μου ολοκληρωτικά. Mm-hmm. Αγαπημένο χρώμα πλην του κόκκινου. Μαύρο. Αγαπημένος αριθμός. Το 7. Τυχαίο! Μου άρεσε να το έχω όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Εσύ γιατί λες? Εσύ 7. Όχι, δεν το συνέβησα έτσι. Όχι. Περίεργο, ναι. Μάλιστα. Αγαπημένο φαγητό. Υγιεινό. Όχι. Δεν μας απασχολεί, εσύ θα πεις. Σουβλάκι. Αγαπημένο ποτό. Δεν πίνω αλκοόλ. Θέλω τώρα να γυρίσουμε, να πάμε βασικά λίγο στη Φόρμουλα 1, αλλά θα συνεχίσουμε το παιχνίδι. Okay. Αυτό το παιχνίδι που παίζουμε με ερωτήσεις για Φόρμουλα 1. Ναι. Αγαπημένη πίστα. Σπα. Αγαπημένος αγώνας τα τελευταία 5 χρόνια. 5. Να βάλουμε λίγο παραπάνω. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω λόγο. Εντάξει, δεν μπορείς να απαντήσεις. 2018. Μονολεκτικά, σε αφήνω να απαντήσεις λίγο. Είμαι 18, ε. Δεν του αρέσει η Φόρμουλα 1 τελευταία πενταετία. Είναι απλό ρε παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Στην υβριδική εποχή τη Φόρμουλα 1 δεν είχαμε πάρα πολλού φοβερού αγώνε. Ωραία. Okay, η επόμενη ερώτηση είναι για την δεκαετία. Όχι. Δεκαετία. Έλα, στο μεγαλώσω. Δεκαετία σίγουρα, οκ. Δεκαετία είναι Βραζιλία 2008 που άλλαξε χέρια ο τίτλο δύο φορέ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εννοείται. Αυτό ήταν το εύκολο. Θε σίγουρα και πενταετία. Αυτό τώρα μου πάτησε, πάει. Εντάξει. Ο πιο τρελό πιλότο που γνωρίζει. Τρελός με ποια έννοια? Τρέλας, έτσι, χαρούμενος, πολύ τρελός. Τρελός, Τόνι Ολιούτσι, σίγουρα. Αν πηγαίνετε και Μύκονος, θα το πετύχετε στο καλοκαίρι κάποια στιγμή, είναι αμόνας. Ο πιο στραβός πιλότος που γνωρίζεις, έτσι, να σου βγάλει μια κακή, ένα κάτι. Παύλο Μοντόγια, μακράτη. Θα την παθείς. Ο καλύτερος πιλότος των εποχών. Καλύτερος δεν υπάρχει. Για σένα. Πρέπει να απαντήσω μονολεκτικά. Πρέπει να μου πεις ένα όνομα. Κάνε μου την ερώτηση πιο ολοκληρωμένος. Ο πιο ολοκληρωμένος πιλότος για σένα όλων των εποχών. Σουμάχερ, μονολεκτικά. Της τελευταίας περιφραστικά, δεκαετίας. Περιφραστικά. Ναι. Γιατί μπορεί να μην είχε το γνήσιο ταλέντο, το σπάνιο ταλέντο του Άιρτον Σένα, αλλά επειδή δούλεψε πραγματικά για να φτάσει σε αριθμούς πιο πάνω για τον Άιρτον, νομίζω ότι αυτό είναι ένα credit το οποίο πρέπει να του δώσω και να τον τοποθετήσω στην κορυφή της λίστας. Της τελευταίας δεκαετίας, μην πω στο Σουμάχερ, της τελευταίας δεκαετίας. Εντάξει, δεκαετίας, όχι. Παρότι έχει 12 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, θα πω τον Αλόνσο. Της τελευταίας πενταετίας. Πενταετίας. Βάσει αριθμών, αναγκαστικά θα πούμε τον Χάμιλτον. Αλλά τον έχω στα ίσα με τον Φέρ.
πιλότο έχει συμπαθήσει βάσει του χαρακτήρα του? Τον Φέτελ. Πόσους πιλότους έχεις γνωρίσει μέχρι σήμερα που μιλάμε? Προσπάθησε να κάνει μαθηματικά λίγο, σου παρακαλώ. Μαθηματικά. Στο κεφάλι σου. 20 χρόνια, ε. Ωραία. Ξέρω εγώ. Να πεις ότι έχουμε μιλήσει κιόλας και ότι έχουμε κάνει κάτι παραπάνω. Από μια σαρανταριά. Εδώ game over για το συγκεκριμένο και πάμε κανονικές ερωτήσεις. Ωραία. Ωραία. Θέλω να μου πεις από όλα αυτά τα χρόνια που περιγράφεις Φόρμουλα 1 και που βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1, το πιο τρελό πράγμα που σου έχει συμβεί. Που το θυμάσαι μέχρι σήμερα και λες, εντάξει. Ναι, είπαμε όχι μονολυθικά πια. Ναι, ωραία. Όχι, τώρα μην κάνω 2010 Abu Dhabi. Ναι. Ο τελικός του πρωταθλήματος. Πρώτος παγκόσμιος τίτλος του Sebastian Vettel, που κέρδισε στο νήμα ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση. Μέχρι τότε ο Vettel, όντας πιο πριν και στην Toro Rosso και όντως πιτσιρικάς και σε μια ομάδα πολύ ανοιχτή, είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε πάρα πολλές φορές, να κάνουμε μερικές φορές πλακίτσα κτλ. Κατακτά τον τίτλο, έρχεται στη μεικτή ζώνη, τον περιμένουμε και ασυνέστα, δεν ξέρω πώς έγινε, προφανώς δεν ήταν σκηνοθετημένο. Έρχεται στο σημείο που είμαι εγώ και μου κάνει ένα high five. Ναι. Ήταν η πρώτη του κίνηση στη μεικτή ζώνη ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Και μετά του δίνω το στυλό και υπογράφει στην κάμερά μας. Ναι. Που ήταν ένα φοβερό σκηνικό, σαφώς, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν όλα τα δίκτυα του στυλ BBC, Sky Sports κτλ. Το να έρθει ξαφνικά στο ελληνικό κανάλι να κάνει κάτι τέτοιο πριν από όλους. Αλλά δεν έγραφε η κάμερα. Εμένα μου το έχει ξαναπεί, το ξέρω αυτό το πόνο σου. Mm. Αχ, πω, πω. Τον έχω ακόμα. Τον έχεις ακόμα, ε. Θέλω να μου πεις όμως και κάτι άλλο που μου έχεις πει για μια έτσι λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά στην Ελλάδα. Που τη χρησιμοποιεί ποιος πιλότος. Ο ίδιος, ο ίδιος. Ναι. Η πρώτη λέξη που μου απέφθηνε ποτέ ο Sebastian Vettel ήταν η εθνική μας λέξη, καθότι. και από μακριά κιόλας, έτσι. Προερχόταν από διακοπές στην Ελλάδα. Είχε πάει διακοπές το προηγούμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει το εξής συμβάν, ότι ο πιτσιρικάς οδηγεί το αυτοκίνητο των γονιών του κάπου στην Πελοπόννησο, έχει κολλήσει στην άμμο, ναι, και περνάνε όλοι, σηκώνουν τα χέρια και του λένε αυτή τη λέξη. Αυτός νόμιζε ότι το χαιρετάνε. αλλά... αυτό δεν μου έχει πει. Αλλά δεν τα χαιρετούσανε. Μετά έμαθε τι σημαίνει και τέλος πάντων γνωρίζοντας ότι τον περιμένει, ότι έρχεται να του μιλήσει Έλληνας δημοσιογράφος εδώ τη συνέντευξη που είχαμε ένας εναντίον ενός, υποδέχτηκε έτσι όμορφα. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε και η ιδέα. Όχι, ξέρω εγώ. Πάμε. Όχι, μακριά, Θέλω να μου πεις, αν και είναι πολύ νωρίς για προγνωστικά, πώς βλέπεις το φετινό μας πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει που η Ferrari έχει λίγο έτσι. Λίγο έτσι. Δείχνει. Μια καλύτερη τέλος πάντων, νομίζω, εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Θα ήθελα να δω κάτι παραπάνω. Και πιστεύω. Προφανώς όλοι θέλουμε να υπάρχουν μάχες, όλοι θέλουμε να υπάρχει θέαμα. Όλοι θέλουμε ο τίτλος να κριθεί στην τελευταία στροφή. Από εκεί και πέρα, το τι έχει γίνει στους τελευταίους δύο αγώνες με έχει κάνει να αμφιβάλλω κατά πόσο η Ferrari θα μπορεί να συνεχίσει μέχρι τέλους στον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή πάλι για Mercedes. Ήδη ο Hamilton έχει διαφορά 17 πόντων και όταν είναι μπροστά ο Hamilton είναι δύσκολο να το πιάσεις. Ελπίζω να γίνει ντέρμπι. Κρίμα αυτό που συνέβη με τον Bottas βέβαια, γιατί πραγματικά θα ήταν διαφορετικά νομίζω λίγο τα πράγματα, έτσι. Εντάξει, okay, βαθμολογικά θα υπήρχε μια διαφορά βαθμολογική, γιατί αντί για δεύτερος θα ήταν πρώτος στον Μπακού ο Χάμιλτον, αλλά δεν θα άλλαζε πάρα πολλά, τουλάχιστον όχι εσωτερικά στην Μερσέντες. Άρα δηλαδή το δίνουμε Mercedes φέτος, έτσι πως το βλέπεις. Όχι απαραίτητα. Εντάξει, είμαστε ακόμα, έχουν γίνει 5 αγώνες από τους 21, έχουμε δρόμο, πολύ. Μακάρι να δούμε. Το θέαμα καλύτερο φέτος, πώς το βλέπεις? Ναι, είναι καλύτερο το θέαμα φέτος, αλλά χρειάζεται και άλλη βελτίωση. Πρέπει να αλλάξει κυρίως η αεροδυναμική των μονοθεσίων, αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν στη Φόρμουλα 1, για να είναι πιο εύκολο το να ακολουθήσει το ένα το άλλο. Γιατί η δυσκολία είναι όταν δύο εισάξια μονοθέσια βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 δευτερολέπτων. Εκεί το προσπέρασμα είναι σχεδόν αδύνατο λόγω του βρώμικου αέρα, σε εισαγωγικά, που υπάρχει το προπορευόμενο. Αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος σίγουρα μας στερεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Ross Brawn και τα άλλα μεγάλα μυαλά που έχει βάλει η Liberty Media για να αλλάξουν το σπορ, εκτός όταν αποφεύγονται τις λακκούβες, λοιπόν, θα βρουν τη λύση για να λυθεί και αυτό. Σου λείπουν τα pit girls. Ναι, βέβαια.
Γιατί δηλαδή σου λείπουν τα big girls? Ανοίξουμε τώρα την παρασυζήτηση, αφήνουμε μεθαύριο, ξέρω εγώ. Εμένα δεν μου λείπουν καθόλου, για παράδειγμα. Περίμενε, σταματήσω. Σταμάτα, στην παρακαλώ. Σταμάτα στην άκρη του δρόμου. Ναι. Pit girls. Πολύ ωραία. Δεν μου λείπουν γιατί σωστά θεωρώ έπραξαν σε αυτή την απόφαση. Γιατί θεωρούν και δεν αντιμετωπίζουν τη γυναίκα. Ωραία, ωραία. Ναι. Και εγώ. Pit girls. Το πάμε. Girl boy. Ναι. Μου λείπουν. Α. Πάμε πάλι. Συγγνώμη, περίμενε λίγο, να το δούμε λίγο σοβαρά. Τα τελευταία χρόνια είχε υπάρξει και η εξής εξέλιξη που σε κάποιους αγώνες βλέπαμε pit boys. Μα βλέπαμε pit boys. Περισσότερα pit boys θα ήθελα. Ωραία, θα μπορούσε να ήταν μοιρασμένο, να ήταν agreed μοιρασμένο. Ωραία, συμφωνώ. Συγγνώμη, όταν λες pit boys πώς τους θες, 300 βελάδια και δεν ξέρω εγώ τι. Όπως τα pit girls, να ήταν και τα pit boys αντίστοιχα. Εντάξει, ναι, οκ, να ήταν μοιρασμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα σοβαρά μιλώντας. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα της Φόρμουλα 1, ούτε νομίζω ότι περνούσε λάθος μηνύματα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοιρασμένα τα great boys και girls για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ήταν ένα στοιχείο που έδινε έτσι μια διαφορετική essence στο πράγμα, έτσι. Φεύγια. Εκπληκτική η βόλτα που με πήγες πάνω σε ήταν. Και γρήγορα. Μου χρωστάς μια Φόρμουλα 1, δεν ξέρω αν το έχεις ξεχάσει αυτά τα χρόνια, από παλιά που το έχεις τάξει. Μου χρωστάς τα ταξίδια Φόρμουλα 1. Ωραία. Ένα αυτό. Θέλω να μου πεις τώρα λοιπόν, μιας και έχουμε ένα καινούριο χαρακτήρα στη ζωή σου, ναι, ο οποίος είναι ο Χάρης Τρακάρης που παίζει μπαλίτσα με τη Red Bull εκεί. Δεν μου το έπαιζε να κατεβάσω και τα γυαλιά επί τόπου να το κάνει Ήθελα λοιπόν, γιατί θέλω να ξέρεις ότι θα κλείσει αυτή την εκπομπή με το μήνυμά του στον κόσμο του SDNA. Οπότε λοιπόν, γυαλί δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Ωραία. Πάμε, δώστε. Γεια σας, ήρθα. Μάλιστα. Να βάλουμε και τη ζώνη. Εννοείται, τι έτσι θα κυκλοφορήσουμε. Πείτε μου. Έζησε το αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, γονοδίκηση μου, ό,τι θέλω θα κάνω. Μάλιστα. Πώς πάνε τα πράγματα στη Φόρμουλα 1? Πολύ καλά, εσείς? Όλα καλά. Ωραία. Θα κλείσετε την εκπομπή του πάνω σε Ιτανίδη, δεν ξέρω αν σας το είπε. Το παθαίνω συχνά αυτό. Με το vlog. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι μια δύσκολη δουλειά, κάποιος πρέπει να την κάνει. Εγώ ρωτήστε, θα έχω. Δεν θα με ρωτήσει εμένα πράγματα! Τι ήρθε με τη γυλιά μου και το μαραφέτη μου εδώ! Με συγχωρείτε, δεν το είχα προετοιμάσει σωστά. Ήθελα απλά να κλείσετε την εκπομπή του πάνω σε ήταν ήδη. Εντάξει. Να την κλείσετε εδώ στην κάμερα σας. Αυτή είναι. Για το κοινό που μας παρακολουθεί το SDNA. Ωραία λοιπόν. Οδηγείτε με ασφάλεια γιατί ο Χάρης ο Τρακάρης, ο ανεξάρτητος αγωνοδίκης, θα σας γεμίσει ποινές. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Συγχωρεμένη. Θέλω. Όχι, θα το κλείσει. Όχι, θα το κλείσει. Όχι, έτσι λίγο, δύο λεπτά δώσε μου πάνω, δύο. Να λεπτά να πάω πάνω στο δίκο να σπάνω για σένα. Για λίγο. Ξέρω το παιχνίδι είναι μαντεψιά, αν έχεις μαντέψει την απάντησή μου. Όχι, καμία σχέση. Απλά ήθελα να δω αν πέφτω μέσα, γιατί τα περισσότερα έχω μαντέψει την απάντησή μου, απλά θέλω να πέφτω μέσα και τα λεπτά. Μάλιστα, εντάξει, οκ.